Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, εξ αφορμής της Παγκόσμιας Μέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού που έχει οριστεί 6 Μαρτίου, θα συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Λάμπρο Σαμαρτζή. Σας χαιρετώ, γιατρέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Σαββά. Επιστρέψτε μου όμως πρώτα να σταθούμε στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι ανίποτος ο πόνος για τις οικογένειες των θυμάτων, απερίγραπτη και η αγωνία. Όσο αυτά ήταν αγνώμενα, να θυμίσουμε ότι μια γυναίκα ακόμη αναζητεί την κόρη της, ενώ ένας νεκρός παραμένει άγνωστος. Είναι όμως γιατρέ και επιβαίνοντες που μπορεί να βγήκαν σόοι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η ψυχική τους υγεία. Ακούσαμε κάποιους από αυτούς πριν από λίγο. Εγώ πραγματικά ανησυχώ, δεδομένου ότι και στο πολύ νεκρό την άλλη τραγωδία στα Τέμπη πριν από πολλά χρόνια, το 2003, 2022, ένας από τους επιβαίνοντες έθεσε τέρμα στη ζωή του. Δεν βλέπουμε ότι είναι καλά και βγήκαν αλόβητοι. Η ψυχική υγεία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει όλους και να πιάσουν από κοντά τον κάθε επιβαίνοντα μέσα σε εκείνο το τρένο. Πολύ σωστά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη και για όσους ήταν θύματα και επιβιώσανε με τραυματισμό ή χωρίς τραυματισμό σωματικό και για τους φίλους και τους συγγενείς τους. Και οπωσδήποτε για ολόκληρη την κοινωνία που παρακολουθεί αυτό το συμβάν. Αυτή η τραγωδία, ναι. Αυτό το συμβάν. Θα έρθουμε μετά στο συλλογικό πένθος και όλα αυτά που βιώνει η κοινωνία, αλλά ειδικά για τα παιδιά, τους φοιτητές, όλους όσους επέβαιναν σε αυτό το τρένο, κατάφεραν να βγουν σόοι και ευλαβείς, όμως θεωρώ ότι χρειάζονται ψυχολογική στήριξη. Γιατί χθες προχθές μπορεί να ευγνωμονούσαν το Θεό ή ένα θαύμα που τους έσωσε, μετά όμως μπαίνει το και ξαναβιώνουν αυτό το που πέρασαν. Ακριβώς. Υπάρχει εδώ πέρα θέμα στήριξης των ανθρώπων που πενθούν, που έχασαν συγγενή ή φίλο. Και υπάρχει και θέμα στήριξης των υπολείπων, οι οποίοι ενδεχομένως οδηγηθούν σε αυτό που λέμε μετατραυματικό στρες ή σε κατάθλιψη, διότι αυτή η εμπειρία που βίωσαν είναι η βαρύ ψυχοτραυματική εμπειρία. Ναι. Επομένως, πολύ σωστά ενεργοποιήθηκαν υπηρεσίες στήριξης από ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας προκειμένου να αποφευθεί η εξέλιξη αυτού του οξέως ψυχοτραυματικού γεγονότος σοβαρότερη ψυχική διαταραχή στο μέλλον σε όσους βίωσαν αυτή την τραγωδία. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε και το συλλογικό πένθος, γιατρέ, το ότι όλη η κοινωνία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο παρακολουθεί αποσβολωμένη το ότι συμβαίνει, μια τραγωδία πάνω στην άλλη και πρόσφατα και οι σεισμοί, αλλά γενικά καθημερινά το διαπιστώνω και εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά και οφείλω να μεταφέρω και τα γεγονότα πάντοτε με σεβασμό και χωρίς πολλά όπως συμβαίνει στην Ελλάδα βεβαίως, απερίγραπτα. Κακό συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση πολλοί λένε δεν θέλω άλλο να βλέπω τηλεόραση, δεν μπορώ άλλο, δεν νιώθω καλά. Τα παιδιά επίσης έτσι περνάνε ένα άγχος, τρομοκρατούνται, δεν θέλουν να αποχωριστούν τους γονείς τους. Ναι, η κοινωνία παρακολουθεί από τηλεόραση και αποσβολωμένη, όπως είπατε, και μουδιασμένη, θα έλεγα ψυχικά μουδιασμένη αυτή τη τραγωδία. Εκτιμώ ότι αυτό προκάλεσε μια βίαιη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Αυτό που εκτιμώ ότι θα γίνει και είναι το σωστό είναι ότι η κοινωνία θα σταθεί στα πόδια της, θα αντιδράσει και θα απαιτήσει άμεσα, θα συμμετάσχει και η ίδια και θα απαιτήσει άμεσα τη λήψη αποφάσεων, πολιτικών αποφάσεων που θα βάλουν προτεραιότητα το θέμα της ασφάλειας στις μεταφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε κάτι άλλο που χρειάζεται προτεραιότητα και στην χώρα μας. Είναι λίγο υποτιμημένο, κάθε φορά το συζητάμε. Κύριε Σαμαρτζή, νομίζω πρέπει να σας καλούμε τώρα ξανά στο Skype, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να συνδεθούμε εκ νέου. Ναι, το απάντησα. Λοιπόν, αν μπορείτε να ανοίξετε και την κάμερα σας. Ανοιχτή είναι.
Λοιπόν, ωραία, κάνουμε την συζήτηση μέχρι να σας ζούμε κιόλας για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, Παγκόσμια Μέρα σήμερα, κατά του φαινομένου αυτού, που είναι επίσης πολυπαραγωγικό, διότι δεν είναι μόνο τα παιδιά θύτες, οι έφηβοι, οι νέοι, αλλά είναι και τα θύματα, αλλά και οι παρατηρητές του φαινομένου. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει εδώ, παρά να λέμε να συζητάμε εκ των υστέρων τι πήγε λάθος, ποιος αγνόησε τι, τι κάνουν οι υπηρεσίες του κράτου, τι κάνει το σχολικό περιβάλλον, η οικογένεια. Ναι, βέβαια. Το σχολικό εκφοβισμός είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα για στο σχολείο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αφορά, περιλαμβάνει, είναι μια συνεχής κακόβουλη επιθετική συμπεριφορά από το φοιτητή προς το θύμα ή από τους θύτες προς το θύμα. Προς την ομάδα θυμάτων, στην οποία συμμετέχουν και παρατηρητές. Τώρα, αυτές οι συμπεριφορές επιθετικές μπορεί να είναι λεκτική βία, ψυχολογική βία, σωματική βία, σεξουαλική βία, εκβιασμός, κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση στο σχολείο, καθώς επίσης είναι και, μπορεί να επεκτείνεται και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Επεκτείνεται και σε... υπάρχει και εκφοβισμός σε άλλα περιβάλλοντα, εργασιακό περιβάλλον. Στο διαδίκτυο υπάρχει αυτό, θα δούμε και στη συνέχεια αρμοδίως γιατρέ, το πώς οι κυρίως νέες ηλικία επιχείρησαν κιόλας να θέσουν τέρμα στη ζωή τους μετά από τέτοιου είδους εκφοβισμό, που είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε από εδώ τότε. Πράγματι υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, είναι προτεραιότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θεωρεί σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας. Επηρεάζει την ψυχική υγεία και την ευημερία, τη συναισθηματική ευημερία τόσο των θυμάτων που είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτή την ιστορία, όσο και των παρατηρητών και των θητών. Mm-hmm. Οι επιδράσεις αυτές μπορεί να αφορούν εκπαίδευσή τους στο σχολείο και την δυσκολία στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων που βάζουν, δηλαδή μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το σχολείο ή να μην θέλουν να πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο, αλλά υπάρχουν και σοβαρότερες επιπτώσεις για τα θύματα, όπως κοινωνικό άγχος, μετατραυματικό στρες, διαταραχές διατροφής αν σχετίζεται με την εμφάνισή τους ο εκφοβισμός, καθώς επίσης και αυτοκαταστροφικότητα. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη που έχει γίνει στην Μεγάλη Βρετανία που έδειξε ότι στους νέους που κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονούν, η μισή περίπου, τα μισά περίπου περιστατικά σχετίζονται με εκφοβισμό. Οπότε η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού συμβάλλει και στην πρόληψη της αυτοκτονικότητας, που είναι ένα μεγάλο θέμα δημόσιας ψυχικής υγείας. Το θέμα είναι, για αυτή την πρόληψη μιλάμε χρόνια, γιατρέ. Τι κάνουν όλοι οι αρμόδιοι? Είναι το περιβάλλον του σχολείου, είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζονται οι σχολικοί ψυχολόγοι να είναι σε κάθε μονάδα, να μην αναλογεί δηλαδή σε κάθε σχολικό ψυχολόγο 2.000 μαθητές να έχει υπό την ευθύνη του, για παράδειγμα. Είναι πολλά που συζητάμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν. Να σας πω επίσης, ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και, ειδικά για το σχολικό εκφοβισμό, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει και αναλυτική εγκύκλειος που κατευθύνει τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο πρακτικό και διαδικασιών. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν πρέπει να παραμένουν κρυφά τα περιστατικά bullying. Πρέπει να αναφέρονται, ο παρατηρητής δεν πρέπει να είναι ουδέτερος, αλλά πρέπει να αναφέρει το περιστατικό και να υποστηρίξει το θύμα. Εάν παραμείνει ουδέτερος ο παρατηρητής, θα έχει και αυτό συνέπειες στην ψυχική του υγεία, όπως άγχος, αίσθημα ενοχής, μετατραυματικό στρες και φόβο ότι μπορεί να συμβεί και σε αυτόν το εκφοβισμό στο μέλλον. Τώρα, σίγουρα, σε ό,τι αφορά την επίλυση του φαινομένου, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να ενθαρρύνεται στο σχολείο και στην οικογένεια μια κουλτούρα ενάντια στη βία. Ενάντια στη βία και οπωσδήποτε μια κουλτούρα αναγνώρισης του εκφοβισμού και αναφοράς του, έτσι ώστε να συζητηθεί και να προληφθεί.
Δηλαδή δεν είναι τόσο η τιμωρία του θήτη, δεν πρέπει να εστιαζόμαστε εκεί, όσο στη δημιουργία κουλτούρας ενάντια στη βία. Ναι, γιατί και ο θήτης προφανώς δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος θύμα εκφοβισμού από άλλους, ενδεχόμενος από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο καθένας που λειτουργεί με κάποιο τρόπο, υπάρχει πάντα μια λογική πίσω από αυτό. Άρα θεωρώ ότι πολλές φορές και οι θήτες χρειάζονται ίδια, ενδεχομένως και μεγαλύτερη βοήθεια, αρμοδίως, γιατρέ. Το θέμα όμως είναι να μην... μάλλον και οι γονείς, η οικογένεια έχουν ευθύνες στο σπίτι, είτε μεγαλώνουν παιδιά θήτες, θύματα, ακόμα και παρατηρητές. Σωστά. Πρέπει και από το περιβάλλον να ξέρουμε τι λέμε στα παιδιά μας και να τους δείχνουμε έτσι, με το παράδειγμα ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να ενεργούν. Δηλαδή, αν και εμείς σε ένα περιστατικό ή μπορεί να το θεωρήσουμε αστείο ή να μην παρέμβουμε ή άλλος πώς, το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά μας. Και αν είσαι βίος εσύ, θα είναι και το παιδί σου. Ναι, τα παιδιά θα πρέπει, όπως και το περιβάλλον το σχολικό και το οικογενειακό, δεν πρέπει να απομονώνουν το θήτη, αλλά πρέπει να απομονώνουν αυτές τις επιθετικές βίαιες συμπεριφορές, τις εκφοβιστικές συμπεριφορές. Ναι. Οι εκφοβιστικές συμπεριφορές πρέπει να αναγνωρίζονται και να απομονώνονται. Όχι ο θήτης. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι επιθυμητές συμπεριφορές, όπως η στήριξη του θύματος, η αναγνώριση του εκφοβισμού, η αναφορά του και οι συμπεριφορές οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας ενάντια σε κάθε μορφής βία, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι λεκτική, είτε είναι σωματική, είτε σεξουαλική, είτε κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που είπατε πριν για το θέμα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού είναι μια σύγχρονη διάσταση του εκφοβισμού όπου στέλνονται απειλητικά ή κακόβουλα μηνύματα μέσω chat, text chat ή ας πούμε email ή γίνονται κάποια post στον τοίχο του μαθητή ή με κάποιες ενδεχομένως στα social media. Να. Που περιλαμβάνουν κάποιες φωτογραφίες που δεν είναι κολακευτικές ή μπορεί να είναι και άσεμνες ή κάποια άλλα μηνύματα απειλητικά ή συμπεριφορές κοινωνικού αποκλεισμού και έτσι χρησιμοποιείται τα social media ως εργαλείο εκφοβισμού. Να. Και αυτό είναι εντάσσεται μέσα στις συμπεριφορές του εκφοβισμού που πρέπει να αποθαρρύνονται. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε.